Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια χρονιά ιδιαίτερη, μια χρονιά απρόβλεπτη και ανατρεπτική έφτασε στο τέλος της. Το 2014 αποχωρεί λοιπόν και παίρνει μαζί του γεγονότα, εντυπώσεις και εικόνες που ζήσαμε, σχολιάσαμε και συζητήσαμε. Είμαι εδώ μαζί σας απόψε για να θυμηθούμε όλοι μαζί όσα τράβηξαν την προσοχή μας και καταγράφηκαν στη συνείδησή μας ως σημαντικά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ιδιαίτερη ανασκόπηση αυτής της ιδιαίτερης χρονιάς και ας δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που θα μείνουν αξέχαστα, αλλά και κάποια άλλα που θα θέλαμε να ξεχάσουμε. Ένας από τους λίγους, για να μην πω ίσως ο μοναδικός τομέας στη χώρα μας που στηρίζει την οικονομία και παράγει τεράστια έσοδα, είναι σίγουρο ο τουρισμός. Και ο λόγος που πηγαίνει καλά είναι το ότι οι κυβερνώντες τον έχουν αφήσει ήσυχο να πορεύεται μόνος του και δεν έχουν πέσει πάνω του να τον σώσουν και αυτόν. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που διοικεί ένα δήμο με μεγάλο αρχαιολογικό, άρα και τουριστικό ενδιαφέρον, ένα δήμαρχο λεοπρόβλητο και κοσμαγάπητο, επειδή λέει τα πράγματα με το όνομά τους και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Να καλωσορίσω λοιπόν τον δήμαρχο Μαραθώνα, τον αγαπημένο μου φίλο Ηλία Ψινάκη. Ηλία μου, τι κάνεις? Δεν με λες και καλά, αγάπη μου. Προσπαθώ μόνο να σώσω τον Μαραθώνα που τον αφήσανε μέσα στα χρέη προηγούμενοι. Αλλά πώς να το κάνω, η πουτάνα, δέχομαι πόλεμο από τα μέσα. Εννοείς τους πολιτικούς αντιπάλους? Καλά, ποιος τους σχέζει αυτούς? Εννοώ την Αμφίπολη. Είναι δυνατόν να προσπαθώ εγώ να φέρω τουρίστες το καλοκαίρι στο Μαραθώνα και όλα τα μέσα να διαφημίζουν την Αμφίπολη? Δηλαδή, τι να κάνω, μπορεί να τρέξω με το φρακί με την κοιλώτα μέσα στα σπαρτά του Μαραθώνα για να φέρω κανένα τουρίστα της προκοπής? Ηλία, τι εννοείς όταν λες της προκοπής δεν είναι όλοι οι τουρίστες καλοί? Όχι, αγάπη μου, φυσικά και δεν είναι. Μην ευριάζεις. Βγαίνει ο Σαμαράς και χαίρεται που φέρουμε Κινέζους και Ρώσους επισκέπτες που κλειδαμπαρώνται στο ξενοδοχείο και αν βγουν έξω, τι θα φάνε, μωρή? Μια χωριάτικη και μισό μπουκάλι νερό, οι παλιοσυγκούρτες. Ας το διάλειμμα, δεν θέλετε τους τουρίστες. Εγώ θέλω, Έλλη μου, να κάνω το Μαραθώνα Μονακό. Να μου έρθει ο Αμερικάνος, ο Άραβας, αυτοί που ξέρουν να ξοδεύουν, αγάπη μου, και αφήνουν φράγκα. Να κινηθεί το πράγμα. Αυτοί πρέπει να έρθουν. Αυτοί θέλουν να κάνουν υπερπαραγωγές. Τι δαιμόνιο έχει σκεφτεί πάλι, Ηλία Ψινάκη, πες μου, τι? Κοίταξε, θα κάνω μια αναπαράσταση της μάχης του Μαραθώνα το καλοκαίρι. Θα φέρω 2.000 τεκνά, θα τους φορέσω μόνο ένα βρακί και θα τα ξαμολύσω γύρω από την Τίμβωνα Λισάνικ. Για στρατηγό, ο Μιλτιάδη θα βάλει το Σάκη τώρα που πήρε όλους τους αρχαίους Βάρνα. Με λαμέ πανοπλία και τα ξόβιζα έξω. Και την κατάλληλη στιγμή θα βγω εγώ πάνω σε ένα άρμα ως Δαρίος, τύπος με φτερά παγωνιού και φωτορυθμικά. Θα σου πω εγώ με τα Αμφίπολες και Περσεφόνες που λυσάξανε όλοι. Μπροστά στο δικό μου Broadway η Αμφίπολη θα μοιάζει με δίπεδες Σπιναλόγκας. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την διαφωτιστική συζήτηση και σου εύχομαι καλή χρονιά και καλή δύναμη. Εντάξει, τελειώσαμε γιατί περιμένει και η Μαριάννα στο σκάφος. Έλα και εσύ, μωρή, μετά με το Σταύρο να φάμε κανένα στακό. Κι είσαι στενοχώρησαν, Άντζελα, σε ποιους ακριβώς αναφέρεσαι? Θέλουν να με ισοπεδάσουν, αλλά δεν τα καταφέρουν. Γιατί δεν έκανε πρόταση ο Αντωνάκης ο Ρέμος σε μένα? Με όλους όσους κρατάνε μικρόφωνα έχει συνεργαστεί. Ποια είναι η Ασλανίδου? Ο Μαζονάκης δεν τρέπεται? Που τραγουδάει με την Πάολα και δεν τραγουδάει μαζί μου, να τραγούδισε με τη Στανίση. Ποια είναι η Πάολα? Και στο voice πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί δεν καλέσανε εμένα για κριτική επιτροπή? Ξέρει η Βανδύ πιο πολλά τραγούδια από μένα? Έχει πει η Βανδύ 223 ζεμπέτικα, ρωτώ. Δεν σέβονται, όλοι ξεχνάνε. Άντζελε, μήπως θα ήθελες να πάρεις θέση σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τη βράβευση του Σάκη Ρουβά? Κοίταξε, αγάπη μου, εγώ είμαι με το Σάκη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτόν εγώ τον ανακάλυψα. Όπως όλους τους μεγάλους Έλληνες τραγουδιστές. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας θα κάνει την προσπάθειά του και θα κρίνει ο κόσμος. Ποια είναι η Χρυσούλα η Διαβάτη που το παίζει αστυνομία της Showbiz? Αστυνομία της Showbiz όλα αυτά τα χρόνια είμαι εγώ. Δεν θα μου πάρει βαθμό από το πέτο αυτή. Ποια είναι η Χρυσούλα η Διαβάτη? Έξαλλη με έχει κάνει. Νεύρα στη Showbiz θα έχω μόνο εγώ. Ποια είναι η Διαβάτη? Με ποιο δικαίωμα πάει να μου πάρει τον τίτλο? Να πάει σε κανένα στάβλο να βοσκήσει και να το βουλώσει! Ενοχλεί! Μαζέψτε την! Πολλοί λένε πως τώρα που το τραγούδι και η δισκογραφία περνάει κρίση, οι τραγουδιστές το έριξαν στο θέατρο μόνο και μόνο από συμφέρον. Ας βγουν λοιπόν οι ηθοποιοί στην πίστα, αγάπη μου, να κάνουν σχήματα. Θα τους το απαγορεύσω? Να βγαίνει ο Γιώργος Κιμούλης στο έντεχνο, η Άννα Παναγιωτοπούλου στο λαϊκό και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο μοντέρνο. Να δουν τη γλύκα, να τρως όλη την κάπνα και το γαρίφαλο στη μάπα και να μην μιλάς γιατί πληρώνει ο πελάτης. Σεβασμός και υποκλεισμός στον πελάτη.
για την αντίδραση της κυρίας Διαβάτη στη βράβευση του Σάκη Ρουβά. Τι έχεις να πεις? Φαντάζομαι δεν αμφισβητείς ότι είναι μια σπουδαία και ταλαντούχα ηθοποιός. Έλλη μου, δεν θα ασχοληθώ με κομπάρσες και όχι τίποτα άλλο. Έχω να κάνω από το βήμα που μου δίνεις μια μεγάλη ανακοίνωση, αποκλειστικά στην εκπομπή σου. Παρόλο που είχα πολλές προτάσεις να κάνω το καλοκαίρι μια μεγάλη τουρνέ, που το όνομά της θα ήταν Comeback Tour, αρνήθηκα. Και ξέρεις γιατί? Ήρθε η ώρα να αφιερωθώ κι εγώ στο αρχαίο δράμα. Θα παίξω Αντιγόνη σε μια πρωτοποριακή σκηνοθεσία ενός γνωστού σκηνοθέτη από το Καζακστάν. Έχω αρχίσει ήδη τις πρόβες. Θέλεις να σου παίξω λίγο Αντιγόνη? Φυσικά, και αποκλείται να χάσω ένα τέτοιο αποκλειστικό. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ την Άντζελα Δημητρίου, η οποία θα μας αποχαιρετήσει με ένα απόσπασμα από την Αντιγόνη, όπως μόνο αυτή ξέρει. Λαμπυρίζει παγέτα! Πάμε. Τάφε μου. Βαθιά σκοπιά μου στο αιώνιο σκότος. Πέρασμα για μένα, ναι. Και απανώ προς τους δικούς μου, που τόσους δέχτηκε τις Περσεφόνη στο φιλόξενο σκοτάδι. Έσχατη όλων τώρα εγώ! Και γι' αυτό οι πιο διάσημοι. Πάρτε τα, Χρυσούλα, Διαβάτη. 15 χρόνια στην τηλεόραση, θέλω και εγώ να ζητήσω μια συγγνώμη από την θεά της, του ελληνικού τραγουδιού, από την εθνική ημωδό και εθνική τραγωδό, όπως είδα. Αυτοκράτηρα του λαϊκού και τώρα και τραγωδός. Αυτοκράτηρα και αυτοκράτηρα της Επιδαύρου θα σε χαρακτήριζα. Δεν ξέρω αν δέχεσαι τη συγγνώμη μου και θέλω να σου πω ότι δεν ήμουν εγώ ο πρωτεσυρουργός. Δεν ήμουν ο πρωτεσυρουργός. Ήσουν ο αρχισιδηρουργός όμως. Δεν ήμουν εγώ. Ήσουν. Όχι. Και είδαμε την ηλεκτροκόλληση κολούσε στην κακία. Με παρέσυναν, λέει. My lady, με παρέσυναν. Εγώ δεν ήμουν παρέσυναν. Εγώ σας σέβομαι, lady. Μια δούξα, μια lady. Είμαστε ωραία. Ναι, αλλά δεν είμαστε ακιόμοι τώρα, αλλά τα δείξα και lady. Θα είσαι πάντα δεύτερη, κοριτσάκι μου. Ποια θα είναι πρώτη? Η lady. Πρώτα το κακέτσι να στα πει. Αυτός με βάφτισε. Έχετε δίκιο. Τι σας έκανε? Μη γελάς. Γιατί γελάσες? Γέλασα γιατί είμαι χαρούμενη που είμαι δίπλα σας. Βλέπεις κάτι το αστείο? Τίποτα. Σας θαυμάζω. Ακούστε, κοριτσάκι μου, όταν θα τραγουδήσεις και εσύ 800 ζεμπέκικα. Έχω τραγουδήσει. Μη μιλάς! Το ούψε δεν μη μιλάς! Να σέβεσαι! Αυτή τη στιγμή άλλες θα πληρώνουν για το σεμινάριο που σου κάνω. Πείτε μου, ακούω. Λοιπόν, σας δίνουν μια εκπομπή, κάνετε ένα εξώφυλλο και ψωνίζεστε. Έχετε δίκιο. Είμαι 40 χρόνια πρώτη. Όταν και εσύ, κοριτσάκι μου, θα κάνει 40 χρόνια και θα είσαι πρώτη. Μάλιστα. Τότε να μιλάς. Τώρα το Μπεκιστάν. Έχετε δίκιο. Μη μιλάς! Δεν ξέρω, μιλάω. Δεν μίλησα. Θα πάρω τον πατέρα στο τηλέφωνο και έχω δουλέψει μαζί του. Πρόσεξε. Το ξέρω. Τα καλύτερα λέει. Να μιλήσω. Είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Μη μιλάς, όχι. Μάλιστα, δεν μιλάω. Λοιπόν, δεν ξέρω να μιλήσω. Εγώ ήρθα για τη Στάη σήμερα. Δεν θα δεχτώ τη συγγνώμη σου αν δεν με κάνεις 18 εξώφυλλα στα περιοδικά που έχεις και θα κάνουμε, αλλά τι θα γίνει τώρα με το θέμα του Βαγγέλη? Πρέπει να συγχωρέσεις τον Βαγγέλη. Δεν γίνεται να τον έχεις από πίσω. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ σε καμία εκπομπή. Έχει βγάλει πολύ χολή. Και έχω γνωρίσει κόσμο που έχει βγάλει τη χολή του, τέτοια κακία δεν έχει. Ο Βαγγελούκος είναι καλός άνθρωπος. Όχι, δεν να είναι μιλήσω. Καλός. Είναι νησιώτης, δεν είναι καλός. Νησιώτης είναι καλή άνθρωπος. Όχι, τους πειράζει η Αλμύρα. Κι εγώ νησιώτης. Τους ροκανίζει η υγρασία. Τον εγκέφαλο. Και τώρα δεν θα γίνει να κάτσω από πίσω εκεί. Κι εγώ δεν μιλάω. Όχι, ας πει ένα ψαλμό. Να ξορκίσει μόνος του. Ψάλε! Φωτιά στα Σαββατόβραδα, οι νύχτες να κυλήσουν. Άστον, θεραπεύεται. Εσύ μόνο με την κορομιλά κάνεις παρέα. Εμένα δεν με σέβεσαι. Ναι, αλλά είμαστε από τους... Μη μιλάς! Που σε καλέ... Μη μιλάς! Σαμε... Σε έχω δει εδώ στην εκπομπή αυτή, αυτόν τον ψιλοσυμπαθώ. Και αυτή για την κόρη του φίλου μου. Αλλά εσύ... Δεν σέβεσαι περί και ξεχνάς. Βγάζεις μεγάλη χούλη και τα βιντεάκια που βάζεις, γιατί αυτός δεν τα βάζεις, ή τα βάζεις. Με προσβάλλεις. Εντάξει, μέρες που είναι να αγαπηθούμε. Όχι. Λέδι. Να μην αγαπηθούμε. Είμαι έτοιμη να... Μπιπ!
Κάτσε μωρή που βιάζεσαι, περιμένει η Μαριάννα. Σε περιμένει η Μαριάννα. Τώρα έχει ένα άλλο ρόλο. Μα δεν μπορώ, αγάπη, δεν μπορώ. Περιμένει η Μαριάννα αυτό. Καταρχήν είναι γριέτα όλη εκεί, δεν γίνεται. Λιάκο μου, Λιάκο μου. Είναι μαζί μα εδώ. Είναι μαζί μα, δηλαδή καιρό περιμέναμε να το φέρουμε. Λέγαμε τι γίνεται Ψινάκη, τι γίνεται Ψινάκη. Είδαμε ότι είχε πάρα πολλέ σοβαρέ ενασχολήσει. Δήμαρχο. Έχουμε την ευκαιρία να τον έχουμε κοντά μα στο τέλο χρονιά ή σε ένα από τα πρόσφατα χρονιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα, αγαπητέ μου. Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρία, Δούκησά μου. Αυτή η δημαρχία δεν μπορώ. Είναι δηλαδή μια γλυκιά ταλαιπωρία. Δεν μπορώ να πιω ένα καφέ το πρωί, δεν μπορώ να το ξύσω, γιατί δεν μπορώ να ξυστώ, δεν μπορώ να λιαστώ, δεν μπορώ να βάλω μια τερακότητα, δεν μπορώ να κάνω ένα αυτό. Τα γυαλιά μου στο βάζει, λέω μου, τι συμβαίνει, τι. Γιατί με στάρα, αγαπητέ μου, το γυαλί πάντα το χρειάζεται. Δε. Θέλω να μου πει εσύ τώρα, είδα τη φιλοδοξία σου, αλλά αυτή τη νέα μάχρη. Δεν λέω, ας πούμε, τρομερό μέρος, πώς θα την κάνουμε έτσι και ανιάχτη, πώς θα την κάνουμε Μονακό, Σεντροπέ, δηλαδή. Θα φέρουμε τουρίστες τη προκοπή, αγάπη μου, του γελίου αυτού που έρχονται, του τζαμπατζίδε. Θέλουμε αυτό, έχει κλείσει φωνή από τον Μπεν αυτό, Μπεν αβο, Μπεν αβο, η κατέ, δεν μπορώ πια, έχει κλείσει φωνή. Ναι, αλλά μια Αντζελίνα Τζολί δεν φέρατε. Τι να κάνω, αγάπη μου, το πράγμα τη έβγαλε με βλογιά. Εγώ φταίω, τι να κάνω, κοπέλα, ο Μπραπίτ φταίει. Ο Μπραντ Πιτ γιατί φταίει, συγγνώμη. Ναι, γιατί δεν την έκανε καλά, δεν την πρόσεξε. Τώρα μου θυμίζει τη Χρυσούλα Διαδάτη που τα έβαλε με το σάκι. Γελία. Γλυκιά. Γελία γλυκιά. Γελία γλυκιά. Να πάει να λουστεί. Αγαπούν, τι να το κάνει στο ταλέντο. Αμφισβητούνται οι αξίε. Μα τι να το κάνει στο ταλέντο στη σκηνή, άντρα, έχει ταλέντο στην ψυχή, αγάπη. Α, ωραίο. Εγώ το χειροκροτώ αυτό, Ηλία μου. Πολύ ωραίο. Και εγώ το χειροκροτώ. Αυτό χειροκροτώ. Γλυκιά. Κάνω μαλλιά. Μαλλιά, πολλά μαλλιά. Όταν περνά. Μαλλιά, μαλλιά. Και εσύ θέμα. Μαλλιά, μαλλιά. Μαλλιά, γλυκιά. Όταν περνά από τι καφετέρειε, εκεί στην άμαχρη, τι σου φωνάζουν. Φωνάζουν, μα αγαπάνε πάρα πολύ. Δεν έχω παράπονο. Ο κόσμο είναι πολύ. Μα αγαπάνε πάρα πολύ. Τι λένε. Τι να λέω τώρα, γελία πράγματα αυτά. Μα αγαπάνε πολύ. Αλλά εγώ λέω να πλένονται αυτά. Να βάζουν πεσμητικά, να πλένονται από κάτω. Πιστεύει ότι δεν πλένονται. Γιατί το λε αυτό, συνέχεια. Βρωμάνε πολύ, ειδικά στο Δήμο. Δηλαδή μπαίνω μέσα και μποχίκο. Δηλαδή μπαίνω την πόρτα και λέω: μωρή, ποια είναι άλλο στην πάλι σήμερα. Γελία. Πάρε κάποιο και σκάσε, μωρή. Τι πα, τσαγκαλιάζουνε. Ο κόσμο έρχεται, σε αγκαλιάει, σε φυλάει, σε ακουμπάει. Τι γίνεται. Ναι, αλλά τη μασχαλή δεν την μπορώ. Δεν την μπορώ τη μασχαλή. Μόλι πλησιάζει, λέω: φύγε, μωρή, φύγε, μωρή. Θα είσαι να πηδηχτεί με τον άντρα σου πια. Εκεί ήταν, υπάρχει μια κριτική. Θα τη βάλω μέσα όλη. Στο να υπάρχει μια κριτική τώρα γιατί είσαι άνθρωπο των θεσμών πλέον. Είσαι άνθρωπο των θεσμών. Δηλαδή πρέπει να σέβεσαι. Χαίστηκε, εντάξει. Αλλά είδα τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο, ο οποίο είχε μία αίσθηση και του λε: κάτσε κάτω, μωρή τρελή. Δεν είναι αυτό. Είναι μαλάκα, αγάπη. Είναι μαλάκα, γελία. Τι θα πω. Αν βλέπω είναι μαλάκα, τι θα πω. Ναι, πάρε γέννη. Σκάσε γελία θα πω. Θα έπρεπε να σε βάλουμε στη Βουλή. Μπορεί να γίνει πρόεδρο Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε πού θα πα. Τι θα λε, μωρή τρελή. Να γίνει πρόεδρο Δημοκρατία. Χαίστηκα, δεν με νοιάζει. Μαλιά θέλω να κάνω εγώ και αυτά. Κανένα στακό και αυτά. Δεν είναι θέμα. Μάλιστα. Ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Μίριαμ, καλησπέρα. Μας έλειψες πολύ, πάρα πολύ. Πού ήσουν όλο αυτό το διάστημα? Γεια σου, Έλλη μου. Κοίταξε, πέρασα δύσκολες στιγμές, αλλά ευτυχώς τα κατάφερε. Δηλαδή, θα πιάσω το πλεκτό από την αρχή. Εγώ με το που άκουσα ότι ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, αντί να ζητάει συγγνώμη από τον καθένα μας ξεχωριστά, δίνει διαλέξεις στο Χάρβαρντ και τα παίρνει χοντρά, έπαθα νευρικό κλονισμό και έπεσα στα ναρκωτικά. Μόλις τον άκουσα να λέει, χωρίς να ντρέπεται, ότι θα κάνει κόμμα και ότι από κάτω οι λύθοι που τον ακούγανε, αντί να του ρίχνουν γιαούρτια, τον χειροκροτούσαν, είπα θα απεξαρτηθώ και θα τον πολεμήσω. Αλλά ευτυχώς είχα τη δύναμη και τα κατάφερε και απεξαρτήθηκα έλλειμμα. Μπράβο, πώς το κατάφερες? Κοίταξε, είναι καλό Ευαγγέλης ο Μημαράκης που με πήγε σε ένα καταπληκτικό κέντρο απεξάρτησης στην Αμερική, στη Γιούτα, που πάνε όλοι οι στάρ του Χόλιγουτ και η Κάρτνεϊ η Λόβη, η φίλη μου, και η Λάιζα Μινέλη. Και μάλιστα εκεί, καλή του ώρα, με βοήθησε ένας Έλληνας, ο Πάτροκλος, φιλόλογος. Αυτός είχε πέσει τα ναρκωτικά παλιότερα, τώρα ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός. Το είχε περάσει δηλαδή το έργο ξανά. Και με βοήθησε πάρα πολύ να αποθεραπευτώ μελετώντας αρχαίους συγγραφείς, ειδικά Μένανδρο. Είναι πολύ ευχάριστο που τα κατάφερες και είσαι καλά αυτό το διάστημα. Και μαθαίνουμε ότι τώρα έχεις μεγάλα σχέδια. Για την ακρίβεια έχεις βάλει πλώρη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ναι, είναι γεγονός. Είναι καιρός πια να βγει μια γυναίκα πρόεδρος και να έχουμε και πρόεδρο που να τον κρατάνε τα πόδια του. Μάτωνε η καρδιά μου κάθε φορά που έβλεπα τον παππούλια να τον εβασανίζουν σε αυτή την ηλικία. Με το που καθόταν ο άνθρωπος με τις μπιτζαμούλες του να φάει το γιαουρτάκι του, να δει λίγο τον αυτιά, κάθε τρεις και λίγο τον εσηκώναν άρον-άρον, τον εντείνανε να τον βγάλουν έξω στο χώρο να υποδεχτεί τον ένα και τον άλλον μπαγλαμά και να κουνάει το κεφάλι του σαν να συμφωνεί με αυτά που ακούει. Λες και σε αυτή την ηλικία. Μίριαμ, for president, απεξαρτήθηκα και επαναπροσδιορίστηκα. Μου πάνε δυο-τρεις πρωθυπουργοί.
εμπειρία μη σε θέλει βουλή. Του πες το καφέ και μια κουλή. Πώς θα φέρω εδώ την αλλαγή. Είπα φύγε στον παπούλια με το μήνυ μες στη βουλιά. Κι ο Ηλίας Κασιδιάρης μου πεχώστα μη κομπλάρεις. Δεν τη βγάζω την κοιλώτα, θα μετάνα όπως πρώτα. Δεν με ρίχνει εμένα η κρίση, το μουτσό θα κυβερνήσει. Δεν τη βγάζω την κοιλώτα, θα μετάνα όπως πρώτα. Δεν με ρίχνει εμένα η κρίση, το μουτσό θα κυβερνήσει. Γεια σου Κώστα Βούα. Σλάλομ συναισθηματικό και λέω. Στο τσαρδάκι του Αντένα θα με δω τα φέτητο. Θεμοφόρα την καθένα που έχω γράψει σ' αγαπώ. Ναι. Τρίκι 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 τρακ. Όλοι το σνίφαρ με το τρακ. Όλοι το σνίφαρ με το τρακ. Στο υπογράφω. Τρίκι, 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 σου λελέ. Όλοι το σνίφαρουμε καλέ. Όλοι το σνίφαρουμε καλέ. Ζωή εν τάφο. Το δίσεξ αμαρτήν. Ού καγκρόσοφου. Αμέ. Και κάτι ακόμα. Η γλώσσα η λαθάνουσα. Καλυφή λέγει. Μεν άντρος. Στο παλιό το οπελάστρα που είχες πει το σ' αγαπώ. Που είχε τάξει όλα τα άστρα, σου είχα τάξει ουρανό. Τρίκι, 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 τρακ. Όλοι το σνίφαρ με το τρακ. Όλοι το σνίφαρ με το τρακ. Στο υπογράφω. Τρίκι, 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 σου λελά. Όλοι το σνίφαρ με καλέ. Όλοι το σνίφαρ με καλέ. Ζωή εν τάφο. Γιάννη Λάτσιο, Γιάννη Λάτσιο, δώσ' μου τώρα εκπομπή. Με ζητάει το κοινό μου, έστω κάτι παροχή. Δεν με ρίχνει εμένα η κρίση, το μπουτσό θα κυβερνήσει. Δεν τη βγάζω την κοιλώτα, θα με τύπα όπως πρώτα. Δεν με ρίχνει εμένα η κρίση, το μπουτσό θα κυβερνήσει. Έχουμε την τιμή για το όνειδο συγχρόνως. Το όνειδο το καταλάβετε αμέσως μετά. Να παρουσιάσουμε, συγγνώμη για την εισαγωγή, την πρώτη γυναίκα υποψήφιο, υποψήφια για την Προεδρία και μάλιστα στο όλα, Μίριαμ. Μίριαμ Προέδρου, πώς πρέπει να πω. Καλώς ήρθες. Don't cry for me, Αθήνα, don't cry for me. Laugh for me, laugh, laugh. Ναι, ναι, αλλά ξεκίνησες άσχημα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις μία υποψηφιότητα. Συγγνώμη τώρα, Μίριαμ. Γιατί μου τη λες, ακόμα δεν ήρθα που χαρακτώ τόσο καιρό. Ρώτησες που ήμουν, πήρες ένα τηλέφωνο να πεις πού είναι αυτό το κορίτσι. Με κατέληψες και εσύ κι αυτό. Σε ζητήσαμε, όχι, πήγαμε στο σπίτι σου το παλιό. Στη Νέα Σμύρνη. Δεν θέλω, δεν πρέπει να το πούμε. Τσακώθηκα με τη σπιτωρικό κυρά τη σκύλα αυτή που την πέταξα έξω. Είχε ένα σκύλι και γκάριζε. Πάρει, πάρει, πάρει με μια φωνή που τρύπα για τα αυτή. Τη πέταξε κάτι αυγά, έβγαλε ένα ροβόλο, τη χτύπησε αυτή το σκυλί αυτή. Γιατί εμεί κάναμε και στην Νικολούλη, σε ψάξαμε. Πού ρωτήσαμε, ενδιαφερθήκαμε, αλλά μάθαμε ότι ήσουν σε μια κατάσταση, να την πω αποτοξίνωση, να την πω απεξάρτηση. Ήσουν κάπου, ήταν άσχημα και είπαμε αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Αλλά τώρα είναι δόξα τόσο μια χαρά. Σε βλέπω ότι έχεις. Σου το τι έπαθες. Κοίταξε, λοξοδρόμησε μπορώ να σου πω, τελαπάρισε το είναι μου και σε ένα συναισθηματικό σλάλομ που είναι συγκινημένη η Μίριαμ.
Τρέμει η φωνή. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί αισθάνομαι όλο αυτό το λεξοδρόμισμα. Εγώ που ήμουν πολύ εναντίον των ναρκωτικών και δεν πίστεψα ποτέ, ποτέ, ποτέ στη ζωή μου ότι θα μπορούσα να είμαι χρήστρια. Όχι, συγχύζομαι γιατί δεν πιστεύω ότι ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου μου έκανε αυτή τη ζημιά. Διότι όταν είδα αυτόν τον άνθρωπο να τάζει στην Ελλάδα ότι υπάρχουν λεφτά και όλα αυτά και τα συναφή, εγώ ήμουν παθητική, έκανα τα διαιτητικά μου, κατσική σιωτηράκι, τα φαρμακάκια μου, ούτε καν ασπιρίνη περίπερκε στο σπίτι. Κάποια στιγμή λοιπόν, μόλις βλέπω αυτή τη φάτσα που κοροϊδεύει όλη την Ελλάδα και αφού γίνεται όλο αυτό ο σαματάς, τον παίρνουν και στην Αμερική και τον χρυσοπληρώνουν για να σπουδάσει και να δείξει πώς μπορεί να καταστρέψει μια χώρα, τρελάθηκα. Λέω, θα πέσω στα ναρκωτικά. Και έπεσα στα ναρκωτικά. Έχουμε μια αποκάλυψη. Πάντα σε είναι τρομερό. Έπεσε στα ναρκωτικά λόγω Γιωργάκη. Έχω συγκλονιστεί. Είναι δύσκολα. Τα παιδικά μου χρόνια εγώ πέρασα πολύ δύσκολα κάτω στην Αμαλιάδα και στα Λουσικά με τη μάνα μου. Είχα πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Μη κλαις. Χαλάς και το μαγειάζει. Όχι, σταματήσουμε. Όχι, εντάξει, θα μου περάσει. Αλλά ξέρει, είναι όλα αυτά τα τραύματα που είχα από τη μάνα μου που ήταν μια πολύ σκληρή γυναίκα. Ψήφισε Πασόκ αυτή. Ψήφισε Πασόκ. Αυτή ήταν άρρωστη και με βρίζει πολύ άσχημα που βρίζω το Γιωργάκη. Γιατί ουσιαστικά είναι μάνα τέρα. Ακριβώ. Ήταν καψούρα με τον Αντρέα τον Παπανδρέου και κάτι είχε παίξει. Εσύ με το Βουλγαράκι. Αυτό τελείωσε οριστικά, τέρμα. Κοίταξε, ο Βουλγαράκης δεν υπήρξε ποτέ. Τον μπερδεύει με το Μεϊμαράκι και τον στενοχωρεί το Ευαγγέλη μου πάρα πολύ, συγνώμη. Γιατί το είχα δυναμεί αυτό το αγοριό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και θυμίσεις... είναι σημαντικό για την υποψηφιότητά σου ω πρόεδρο. Όχι, θέλω να σα πω ότι ο Ευαγγέλη ο Μεϊμαράκης πλήρωσε την απεξάρτησή μου στη Γιούτα. Και το λέω δημόσια, Ευαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή πλήρωσε ο Μεϊμαράκης για να απεξαρτηθεί από τον Γιωργάκη. Ναι. Είναι μια τώρα, ο Αλέξης ο Τσίπρας θέλω να μου πεις. Τι συμβαίνει με τον Αλέξη? Μα παλιά ήσουν και με τον Τσίπρα τσιμπημένη. Έβλεπα μια κορνίζα παλιά εγώ. Συνέβη κάτι πολύ άσχημο που θα το μοιραστώ μαζί σας. Εγώ είχα ένα κόκκινο ημερολόγιο σαν τη Μεριλίν Μονρό, το ειδωλό μου φαίνεται άλλωστε. Έγραφα όλες τις λεπτομέρειες από τα ραντεβού με τον Αλέξη στην Κυψέλη, γιατί μέναμε και δίπλα. Ερωτικό μέρος η Κυψέλη. Κάποια στιγμή βρέθηκα χαπακωμένη. Κάποιος είχε μπουκάρει μέσα στο σπίτι και είχε κλέψει το ημερολόγιο. Αφού με απείλησε, μου λέει: Πού το έχεις το ημερολόγιο? Λέω: Δεν μπορώ να σας πω. Μου κόβει μια φουσκιά με κολλές στον τοίχο ανάποδα. Στα Χαλκομανία, του είπα που ήτανε. Ξύπνησα μετά από τρεις μέρες, δεν ξέρω τι μου ρίξανε. Σε ψέχασε. Νομίζω είχα ένα ντομοκτόνο, κάτι δεν θυμάμαι. Όπως ήταν ο Χαϊκάλης. Οι ψεχασμένοι τριγύρες μου, δεν ξέρεις. Αυτός πάλι πες μου και το Χαϊκάλη. Χαϊκάλη, Χαϊκάλη, χόρεψα τους Χαλιγκάλη. Μήπως όλες αυτές οι εξελίξεις σε ξαναρρίξουν στα ναρκωτικά, το έχεις σκεφτεί? Όχι, όχι. Μήπως θα πρέπει να μείνεις στη Γιούτα? Όχι, όχι. Στη Γιούτα, κοίταξε, ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκες? Ερωτεύτηκα έναν πολύ σοφιστικέ τύπο, Δούκισά μου. Και εύχομαι και σε σένα να βρεις ένα τόσο σπουδαίο. Στη Γιούτα μόνο καμπόιδες έχει. Όχι, είναι ένας Έλληνας εκεί. Τρομερός ο Πάτροκλος, βέβαια. Πώς είναι? Είναι... έχει αυτή την αρχαΐζουσα εμφάνιση. Είναι σαν τον Ιβάν τον Σταδίλο, όπως το λένε αυτό το... σαν τον Ιβάν! Αυτό, ναι, έτσι, αλλά με πιο ωραίο μάτι, πιο σκιστό μάτι, ναι. Πιο γυμνασμένος, έχει προσόντα πολύ δυνατά. Εξκαφέα τον λέω εγώ. Γιατί? Γιατί δαμάζει τα κύματα. Και... έτσι, όχι, όχι, ξέρεις τι εννοώ. Γιατί με την ηλικία έχουμε και τα κρεμάσματά μας, γι' αυτό το λέω. Και πώς γνωριστήκατε, είναι πολύ συγκινητική αυτή η ιστορία. Ήμουν εγώ, κοίταξε, ήμουν τυφλή σχεδόν. Αυτά τα ρομποτικά. Κλεί, είναι κλαυσίγελος αυτή τη στιγμή. Είναι κλαυσίγελος αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια δραματική στιγμή της αφήγησης όπου είναι στη Γιούτα, έχει κάνει απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και γνωρίζει ένα καβαλάρι, Έλληνα, παλικάρι καβαλάρι, εξκαφέα τον οποίο τον αποκαλείς, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Μπαίνω μέσα θέμα μου σε πολύ κακή κατάσταση. Και δεν μπαίνεις εσύ, αυτός μπαίνει ο εξκαφέας. Και εγώ μπήκα πρώτα και μετά τον κάλεσα για να ανορθώσει την οικοδομή. Κάποια στιγμή μπαίνω μέσα, τυφλή, δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα τίποτα, μια έρημο. Έβλεπα μόνη μου, λέω ποιος να είναι καλό Ευαγγέλης ο Μεϊμαράκης που με τακτοποίησε ο άνθρωπος. Και όπως είμαι μόνη, ακούω μια φωνή, γιατί κλαις? Λέω, ελληνικά στη Γιούτα, ποιος είσαι εσύ? Δεν έβλεπα. Μου λέει, δεν με βλέπεις? Λέω, πού είσαι? Λέει, μπροστά μου. Λέω, τι τυφλώθηκα? Όχι, λέει, είσαι χαπακωμένη. Κάποια στιγμή και που ήμουν χαπακωμένη, αισθάνομαι κάτι σβούρες μες στον εγκέφαλο, σβούρες. Και κάποια στιγμή κάνει σβούρες και βλέπω ένα πέδαρο μπροστά μου, λέω, οφθαλμαπάτη, είσαι αληθινός? Μου λέει, όχι, είμαι ο Πάτροκλος και θα είμαι ο ψυχολόγος που θα σε στηρίξει.
Με στήριξε ποικιλοτρόπως αυτός ο άνθρωπος και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί πέρα από σπουδαίος εξκαφέας του είναι μου, είναι και ένας άνθρωπος μορφωμένος. Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Αλλά θα μπορούσα να αφιερώνω σε φιλοσόφους. Σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη δηλαδή. Ναι, κοίταξε, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει αυτή τη φωνή σαν την κούκλα του Εξορκιστή. Δεν είναι, ο Πάτροκλος έχει πιο μπάσα φωνή. Είναι λίγο του κούρκουλου βγαίνει, κατάλαβε, ένα τέτοιο. Και πώς έγινε τώρα όλο αυτό, πώς κατέληξες το να είσαι υποψήφια πρόεδρος? Κοίταξε, μόλις μου άνοιξε τον εγκέφαλο σε ένα, όπως μου είπε, σου άνοιξε ένα παράθυρο στον εγκέφαλό σου που ποτέ δεν είχε δει ήλιο και του λέω πάτε. Σε παραμύθια σε, δεν ήταν ο εγκέφαλος αυτό που άνοιξε. Δεν με παραμύθισε. Όπως χαρά ο εξκαφέας, δεν ξέρω, με το συμπάθειο δηλαδή. Όχι. Ας την τώρα που είναι συγκεντρωμένη. Έκανε την, ναι, γιατί φεύγει τώρα, είμαι διπολικιά και πάω μία από εδώ, μία από εκεί, είμαι και άϊπνη, μην το ξεχνάτε, και καλυπορημένη και έχω και το jet lag. Λοιπόν, άνοιξε ένα παραθύρι στον κόσμο διαφορετικό θέμα. Στον κόσμο, και πιστεύω... Στον κόσμο διαφορετικό και πιστεύεις ότι... Πιστεύω ότι αυτό το παραθύρι δεν το έχει ανοίξει κανείς ποτέ. Μου λέει ήταν σφραγισμένο το πόμολο. Γιατί, συγγνώμη, το πόμολο ήταν σφραγισμένο. Γιατί το σφραγίσεις? Δεν ξέρω, ίσως είναι από το σφράγιστο μυστικό, δεν ξέρω. Λέει ήταν πολύ σφραγισμένο και μου λέει παιδεύτηκα, αλλά τα κατάφερα. Μία δεξιά, μία αριστερά. Αν το κάνω και λάθος, φαντάσου ξαφιά, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Τα μάθησε μικρή ακόμα, αγάπη μου. Σου βγήκε εύκολα ο Ηλίας από μέσα σου. Πώς νίκησε ο Ηλίας τη Μύρια μου. Κοίταξε, ο Ηλίας είναι αγαπημένος φίλος, τον αγαπώ πάρα πολύ και... Φέτος για τις ανάγκες στο Έναστρον που είμαστε με τον Βασίλη Καρά, τον Στέλιο Ρόκο, την Αμαριλίδα και τον Στέλιο Λεγάκη, περνάμε τέλεια. Και για τις ανάγκες λοιπόν του σοου του φετινού, χρειάστηκε να κάνω τον Ηλία. Για τις ανάγκες του σοου ή τις ανάγκες τη δικιά σου, γιατί σου βγαίνει τόσο δηλαδή. Που, δηλαδή πρώτη φορά τον κάνεις. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Του έστειλα μήνυμα και του λέω Ηλία. Του λέει τη φωτογραφία και μου λέει πεθαίνω. Δηλαδή έχει τόσο χιούμορ, είναι απίστευτο. Ναι, βέβαια. Και τον αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, είναι όπως και με το Μαζονάκι φέτος που γίνεται χαμός. Είναι δύο φίλοι μου με τους οποίους βγαίνω, έχουμε περάσει πολλά μαζί, τόσα χρόνια φίλοι. Ξαφνικά. Είναι πάρα πολύ αστείο να μιμήσει ένα φίλο σου. Ήρθε σε ιδέ. Ο Ηλίας όχι ακόμα. Ο Γιώργος δεν μπορεί γιατί δουλεύει. Ναι. Αλλά νομίζω ότι τα έχουν δει τα βιντεάκια και σου αρέσει. Και σίγουρα τώρα θα γίνω χαμός. Εδώ πήρε ένα θεσμικό ρόλο. Τώρα, μήπως κατέβηκε εσύ καμιά φορά υποψηφίος? Το σκέφτηκε. Γενικά γίνεται, ας πούμε. Θεέ μου, να σου πω κάτι. Προτιμώ το θέατρο, προτιμώ το σοου, γιατί το θέατρο και το σοου που κάνω έχει σαν σκοπό να ψυχαγωγήσει και να δώσει χαρά. Ενώ το άλλο είναι ένα κακό θέατρο που έχει σκοπό να εξαπατήσει και μόνο. Οπότε δεν χωράω εγώ εκεί. Για Πενελίδη θα τον συμβούλευε τελικά να το κάνει αυτό που έκανε? Φυσικά. Γιατί να κάθομαι κάποιο στο μαραθώνιο, τι να κάνω, βαρέθηκα την πισίνα πια. Να κάνω μαλλιά αυτά. Ότι το σάκι τον έκανε, τελείωσε, έκανε καριέρα, δεν χαίστηκα τώρα πια. Α κάνω και μια δίκη. Δημοτογράφηση τον είχαμε Θεό μπροστά στην πισίνα εκεί, πισίνα με σαμπάνιε ιστορίε, με τη βίλα και με αυτό τέτοιο. Αυτό ήταν το μαγικό. Μα χρειάζεται και κάτι. Χρειάζονται και αυτά. Δεν μπορεί να κοιτάμε όλο μόνο τη μίζερη. Δηλαδή χρειάζονται και άνθρωποι που έχουν την τρέλα, χρειάζονται άνθρωποι που έχουν όραμα, χρειάζονται άνθρωποι που έχουν γυρίσει τον κόσμο, που έχουν γνωριμίες. Και που έχουν και πλάκα. Και που έχουν και πλάκα. Και δεν είναι πολύ σοβαρά ο Ηλίας. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ασχολείται. Μα ο Ηλίας είναι πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Είναι τρομερά ευγενής. Είναι από τους πιο ευγενικούς και πιο δοτικούς ανθρώπους που έχω συναντήσει. Δεν κατάλαβα. Η ευγένεια του βγήκε ανάποδα. Εγώ σοβαρά το πήρα τηλέφωνο και μου λέει τι λες, μόνο τρελή μου λέει. Εγώ μόνο από πρετεντέρ και πάνω πάω. Σιγά μην ανοίξει. Δεν ξέρω, μπορεί να μου βγει κανένα πλάκα. Θα ντουμπλάρω εγώ για να προλαβαίνει να πηγαίνει σε εκπομπέ. Να πάρω μαλλιά και να αλλάξω, να έρθω σε λίγο άλλο. Τόξι, έτσι. Μία αριστερά, μία αγαπημένος φέτος. Μία αριστερά, όλοι μαζί και τρεις. Μία δεξιά, δεν έχω μαλλιά. Μία αριστερά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είναι ωραίο. Μία αριστερά, μία αριστερά, μία δεξιά. Γλυκές.